τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι κάποια δευτερόλεπτα που θα ακολουθήσουν, τα οποία μπορούν να κρίνουν και τη φιλία μας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι σε ενοχλεί η ερώτηση πότε θα παντρευτείς με τον Μιχάλη. Λυπάμαι, θα πρέπει να στην κάνω ζήτημα. Πότε θα παντρευτείς με τον Μιχάλη. Συγγνώμη, Νικό, να σε ρωτήσω κάτι. Σας άρεσε αυτό, δηλαδή. Σας άρεσε και λίγο. Τόσο πολύ. Ήταν και λίγο ωραίο. Τι πάει να πει δεν μπορώ, πρέπει να στην κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί ξέρεις, δεν μπορώ να το ρωτήσω άλλο, επειδή έχω το θάρρος να το ρωτήσω εσένα. Ναι, κοίταξε, κι εγώ από θάρρος ξεκίνησε. Για δες λίγο. Κοίταξε να δεις, επειδή με αφορά προσωπικά. Γιατί. Με ενδιαφέρει να έρθω, να είμαι κυριούλης, να... Καλά, θα σε ειδοποιήσω εσένα, μην. Καλά, ναι, θέλω να πω, θα με ενημερώσει σύντομα ή θα το μάθω ξαφνικά. Έχεις χρόνο πολύ. Τι, για να μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό. Σήμερα εδώ, για αυτή τη συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Θα κάτσουμε ώρες. Κάτσουμε κανένα τρίλεπτο. Γιατί ακόμα. Δεν θα σου απαντήσω γιατί? Κάτι σε αυτό, το ξέρεις. Τι να σου απαντήσω σε αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχεις... Βλέπεις όμως και εγώ τι καλό σου πει. Πώς φαίνεται, είμαστε φίλοι. Το περνάω, δεν λέω τίποτα. Τρία χρόνια με τον Μιχάλη. Επανέρχομαι σιγά σιγά. Τα άκρα βέβαια όχι. Με πιάσε άκρα. Τα άκρα είναι παγωμένα. Τα άκρα είναι πολύ λάθος αυτή τη στιγμή. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Πώς είναι τρία χρόνια μετά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ήταν όπως ξέρεις, τώρα αρχίζουν οι σύντομες απαντήσεις, οπότε πρέπει να έχεις πολλές ερωτήσεις. Έχω εδώ καρτέλες για δύο μέρες χερή να σε ρωτάω. Πώς είναι, είναι όπως το έχεις φανταστεί. Και καλύτερο. Αλήθεια. Είσαι εσύ που κάνεις εκπλήξεις, μικρό πραγματάκια, να το συντηρείς και να το ξυπνάς. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι είναι μοιρασμένο πια αυτό. Έχω ηρεμήσει εγώ λίγο όσον αφορά αυτό το πράγμα με τις εκπλήξεις, με τα παραμύθια και όλο αυτό που είχα όταν ήμουν πολύ μικρή. Και το έχουμε λίγο μοιράσει. Αυτό νομίζω που κρατάει μια σχέση ζωντανή δεν είναι τόσο το να κάνεις μια έκπληξη στον άλλον, είναι και αυτό. Αλλά το πιο, απλό, το πιο βασικό για μένα, γιατί πίσω από μια έκρηψη, έκλειψη, έκλειψη. Κρύβεται ένας πλανήτης. Ναι. Ή το φεγγάρι. Δηλαδή μου κλείνουν αυτιά, είμαι χάλια σου λέω τώρα. Μα θα μου πεθάνει ο νέαρη πρώτη καλεσμένη, τι είναι αυτό. Φοβερό. Η γυναίκα του πρωτομάστορα. Πίσω από μια έκπληξη. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα σου λέω. Δεν ήθελα να σου συμβεί αυτό, σου το ρίξαμε. Τι έλα, μωρέ, λες και έβαλα φαγωνιά για να κάνουμε το Ice Age. Όχι, πρέπει να το έκανα γιατί δεν μπορούσα. Το ξέρω. Δεν φαντάστηκα. Τώρα αν θέλω να σου πω ότι και εγώ λίγο θέλω να βγάλω γραβάτο που κάμε στο σακάκι. Ζεσταίνεσαι. Τώρα έχω πάντα. Μάλιστα. Θες να πάρεις το σακάκι μου. Λίγο τι έλεγα. Ποιος να ξέρει τώρα, περάσαμε στην επόμενη ερώτηση. Έκπληξη. Μου έλεγες, παιδί μου, ότι πραγματικά δεν είναι εκπλήξεις που κάνουν μια σχέση. Ναι, γιατί μια έκπληξη ήθελα να σου πω ότι μπορεί να κρύψει και κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάνεις μια έκπληξη. Χαίρομαι πάρα πολύ, ξεχνάω και κάτι. Δεν είναι αυτή η ουσία μια σχέση. Η ουσία μια σχέση νομίζω ότι στηρίζεται στην επικοινωνία πάνω απ' όλα. Και στο να περνάει καλά το ζευγάρι. Να γελάει, να περνάει καλά. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, επειδή περνάμε πάρα πολλές ώρες μόνοι, περνάμε πολύ καλά. Περνάτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να μην έχεις βαρεθεί. Το ξέρω πολύ καλά ότι περνάτε καλά.